FM. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε λοιπόν έναν γνωστό της εκπομπής μας, με συγχωρείτε, γιατί τον είχαμε ξανακάνει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί του για τη βιοτεχνολογία. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Λοΐζου, ο οποίος είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της MBO. Κύριε Λοΐζου, χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα σας. Και θέλουμε να πιάσουμε τη συζήτηση από εκεί που την είχαμε ουσιαστικά αφήσει. Τι καινούριο έχουμε λοιπόν σε αυτόν τον κλάδο της βιοτεχνολογίας? Τι νέα έχουμε? Λοιπόν, έχουμε κάτι που αρέσει πάρα πολύ. Έχουμε μια εξαγορά, την οποία κάναμε, αγοράσαμε την εταιρεία AG Catalytics. Μ' αρέσουν οι εξαγορές. Και εμένα μου αρέσουν. Τώρα που τις μαθαίνω, άρχισαν να μου αρέσουν και εμένα. Και είναι κάτι πολύ καινούριο κιόλας στον κλάδο. Έχουμε μια καταπληκτική τεχνολογία, η οποία μπορεί να είναι συμπληρωματικά σε ένα στόλο πλοίων για να μειώσει τις εκπομπές αερίου και να εγκατασταθεί κατευθείαν τους, ώστε να βοηθήσει στον καθαρισμό του ballast water. Άρα έχουμε ήδη ένα συγκεκριμένο πελατολόγιο το οποίο ζητάει αυτή την τεχνολογία. Εμείς ήρθαμε κοντά, μάθαμε αυτή την τεχνολογία από τους συνεργάτες, οι οποίοι μας ζητήσαν να κάνουμε κάποια validation για την αποτελεσματικότητά τους. Οπότε, ξεκινώντας από μία σειρά τις τεχνολογίες τις οποίες αξιολογήσαμε, είδαμε και τα πλεονεκτήματα και καταλάβαμε ότι μπορούμε να την πάρουμε στην αγορά. Μισό λεπτό, γιατί κάπου έχασα εγώ λίγο τη σειρά. Η τεχνολογία αυτή προήλθε μέσω εξαγοράς. Ναι. Δηλαδή την είχε η AKG και πήρατε την τεχνολογία, εσείς όμως την αξιοποιήσατε. Σωστά. Με βάση τις δικές σας πρώτερες γνώσεις, να φανταστώ. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ωραία. Τι διαφοροποίησεις, συγγνώμη που σε διέκοψα. Όχι, φυσικά αυτό. Τι διαφοροποίησεις, τι κάνατε ακριβώς? Το κομμάτι του sustainability το ακούτε συνέχεια. Ναι. Και βλέπετε πόσο πολλές μεγάλες εταιρείες θέλουν να βάλουν καινούρια όπλα στο πούμε στη φαρέτρα τους, ώστε να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του άνθρακα. Μία νέα τεχνολογία αντίστοιχη, όπως αυτή η οποία ουσιαστικά κάνει κάποια treatment στο ballast water πιο οικονομικά και σε κόστος, αλλά και σε ενέργεια, μπορεί κατευθείαν να τοποθετηθεί σε ένα πλοίο και με αυτόν τον τρόπο να μειώσει τις εκπομπές αερίου οι οποίες χρειάζονται για να τρέξει τη διαδικασία του ballast. Εμείς τι αξιοποιήσαμε? Όπως σας είπα, εμείς είμαστε κατασκευαστές. Σωστά. Οπότε καταφέραμε να βελτιστοποιήσουμε τους τρόπους που λειτουργούσε αυτή η συσκευή και αποτέλεσμα, βλέποντας και την πατέντα η οποία την προστάτευε, μας έδωσε και μας τη δυνατότητα να προχωρήσουμε στην εξαγορά, ώστε να την εκμεταλλευτούμε παγκόσμια. Εκπομπές αερίων. Όταν το ακούω, μου έρχεται η λέξη κλιματική κρίση, απαύλα αλλαγή. Ας μείνουμε περισσότερο στο κρίση κυρίως. Και στο μείωση των εκπομπών αερίων. Εσείς άρα έρχεστε και σε αυτό το κομμάτι, ουσιαστικά. Οτιδήποτε δεις τεχνολογίες οι οποίες μειώνουν το κόστος το ενεργειακό, μπαίνουν σε αυτή την κατηγορία. Άρα, όταν έχεις ένα πολύ ενεργοβόρο σύστημα το οποίο λειτουργεί μέσα σε ένα πλοίο, ήδη τα πλοία είναι από μόνο τους πάρα πολύ ενεργοβόρα, άρα και πολύ μεγάλη. Μεγάλο το αποτύπωμα, το περιβαλλοντικό το οποίο αφήνουν. Άρα, οτιδήποτε μπορείς να προσφέρεις και να βελτιώσεις αυτή την κατάσταση, βελτιώνεις το αποτύπωμα του άνθρακα. Είναι υποχρεωτικό για τα πλοία να έχουν τέτοιου είδους ουσιαστικά, μέσα από την νομοθεσία μιλάω, μας ναι, τα έχατε. Η νομοθεσία του ballast water είναι υποχρεωτική εδώ και κάμποσα χρόνια, γιατί έγιναν πολλές κλιματικές αλλαγές λόγω της μεταφοράς νερού από διάφορα σημεία του κόσμου. Mm-hmm. Φανταστείτε ένα πλοίο το οποίο έπαιρνε μπάλαστ από τη θάλασσα της Κίνας, το έφερνε στο Αιγαίο, άρα άλλαζε βιοποικιλότητα. Mm-hmm. Αυτό είχε δει ο IMO και έκανε αυστηρούς κανονισμούς, οπότε mm-hmm. πλέον τα πλοία έχουν σχεδόν όλα τοποθετήσει, αν όχι όλα, μηχανές που προσέχουν το νερό για να μην έχει κάποιο βακτήριο το οποίο να βγει. Οι μηχανές αυτές τι διαφορά έχουν, αν μπορείτε να μας το εξηγήσετε, δηλαδή χωρίς απόλυτα τεχνικούς όρους, τι διαφορά έχει αυτό όλο σαν διαδικασία, οι μηχανές που μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαν τα πλοία, με αυτό ακριβώς που προσφέρετε τώρα εσείς? Ωραία. Δηλαδή ποιες είναι οι διαφοροποίησεις? Οι κυριότερες τεχνολογίες είχαν να κάνει με καθαρισμό με τη χρήση UV. Το ultraviolet είναι ένας πάρα πολύ αποτελεσματικός τρόπος για να σκοτώσεις βακτήρια, αλλά υπήρχαν κάποια θέματα στους μεγάλους όγκους. Και υπάρχει και το μεγάλο κόστος εγκατάστασης και επίσης για να γίνει. Τι θέματα στους μεγάλους όγκους όσον αφορά την αποτελεσματικότητα? Σωστά. Α, δεν ήταν τόσο αποτελεσματικό? Ναι, έχουν γίνει όμως παρεμβάσεις και πλέον τεχνολογίες διαφορετικού με χημικά που είναι επίσης συνδυαστικές. Ακριβώς αυτό το κομμάτι είναι. Και η τεχνολογία η οποία πήραμε έχει να κάνει με το συνδυασμό με τα ήδη υπάρχοντα συστήματα, μειώνοντας όμως το κόστος το ενεργειακό και το κόστος της εγκατάστασης. Την έχετε χρησιμοποιήσει ήδη? Ναι.
Την έχουμε χρησιμοποιήσει ήδη, έχουμε κάνει κάποια πειράματα, σε πλοία εννοώ. Έχουμε κάνει και πιο μικρές βερζιόν, τις οποίες χρησιμοποιούμε για να δούμε και εναλλακτικές εφαρμογές. Οπότε, όπως σας είπα και πάλι, θα γυρίσω ότι είμαστε κατασκευαστές. Ο ρόλος μας είναι να γίνουμε. Εγώ δεν καταλαβαίνω πόσο χρόνο σας πήρε για να μπείτε ουσιαστικά σε αυτό το σύστημα και να κάνετε τις τροποποίησεις, τις αλλαγές που θέλατε. Εντάξει, είναι μια διαδικασία. Προχωρήσατε ενός εξαγορά, έτσι, και από εκεί και πέρα, μέσα σε πόσο χρόνο φτιάξατε εσείς τη δική σας. Η εξαγορά ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Η διαδικασία προφανώς παίρνει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπότε έχουν γίνει κινήσεις το τελευταίο ένα χρόνο, οι οποίες ταιριάζουν σε αυτό το σημείο. Προφανώς, επειδή μιλάμε για πλοία και επειδή μιλάμε για την αγορά της ναυτιλίας, παίρνουν κάποια πράγματα λίγο περισσότερο χρόνο. Αλλά λόγω της πρόσβασης και με το joint venture το οποίο έχουμε με την εταιρεία μας, τη δεύτερη, την Aquarex Diagnostics, που μιλάει κατευθείαν στην ναυτιλία, αποκλειστικά και μόνο, έχουμε πρόσβαση σε πλοία και μπορούμε να κάνουμε εφαρμογές. Μεγαλύτερη πρόκληση μέχρι σήμερα όσον αφορά αυτό το σύστημα, η γραφειοκρατία, από ό,τι κατάλαβα. Όχι. Το σύστημα έχει να κάνει με την. Ακριβώς οι ερωτήσεις που κάνατε είναι και οι προκλήσεις τις οποίες θα αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή. Είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, ειδικά όταν έχεις ένα βιβλίο να κάνεις κάποιες εγκαταστάσεις. Είναι μια πολύπλοκη διαδικασία την οποία πρέπει να κάνεις με προσοχή και πρέπει προφανώς και οι πελάτες σου να είναι ικανοποιημένοι με αυτό που βάζουν. Τι κόστος έχει όλο αυτό, τι κόστος αυτό το νέο σύστημα ουσιαστικά συγκριτικά με τα άλλα τα παλιότερα συστήματα. Μιλήσετε για ένα συνδυαστικό ουσιαστικά σύστημα. Άρα καταλαβαίνω ότι αυξάνεται κάπως και το κόστος. Για εμένα που είμαι πλειοκτήτης, ας πούμε, θα ήθελα, δεν είμαι. Και θέλω να αγοράσω, να χρησιμοποιήσω το σύστημά σας. Το κόστος είναι περίπου 10 με 20% του συνολικού κόστους εγκατάστασης των κυρίων συστημάτων τα οποία υπάρχουν. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε με ακριβή επιστήμη τις τιμές, γιατί ανάλογα με την εγκατάσταση που γίνεται έχουμε και διαφορετικές προκλήσεις. Αλλά σίγουρα η εξοικονόμηση που θα έρθει στη συντήρηση και στην ενεργειακή κατανάλωση σου βγάζει τα λεφτά σε λιγότερο από 2 χρόνια. Και η έμβιο, τι άλλα σχέδια έχει για το μέλλον? Έχει σχέδιο να παραμείνει τώρα στον τομέα της ναυτιλίας, δηλαδή να αρχίσει να κάνει και άλλα πράγματα πάνω σε αυτόν τον τομέα, ή έχετε άλλα βήματα, άλλα σχέδια για το μέλλον? Το σχέδιο μας είναι να μεγαλώνουμε. Να συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε, να βρίσκουμε το πιο γρήγορο τρόπο να μεγαλώσουμε. Εμείς ήρθαμε αντιμέτωποι με την πρόκληση το πώς θα βγει στην αγορά. Αυτό είναι μια ξεχωριστή οδός και αυτό είδαμε και με αυτή την εταιρεία που πήγαμε και αγοράσαμε. Είδαμε μια τεχνολογία, την οποία δεν χρειαζόταν να αναπτύξουμε από το μηδέν, αλλά είχαμε εμείς τη δίωδο στην αγορά. Έτσι μας προσφέρθηκε η δυνατότητα να μπούμε κατευθείαν σε κάτι καινούριο. Και έτσι θέλουμε να μεγαλώνουμε. Δηλαδή η Έμβιο έχει σχέδια να μεγαλώνει, να επεκτείνεται και να πάει παγκόσμια τις τεχνολογίες. Πόσο καιρό πριν είχατε εντοπίσει τη συγκεκριμένη τεχνολογία? Τα τελευταία 2 χρόνια. Κάνετε scouting, αν καταλαβαίνω. Εντάξει, δόξα στον Θεό, με την χρήση με τη βοήθεια και των επενδυτών μας της κινήσης Ventures, έχουμε τη δυνατότητα να. Όχι, ήθελα να σταθώ λίγο σε αυτό. Δηλαδή, το εντοπίσατε προφανώς τη συγκεκριμένη εταιρεία. Είναι δύσκολο αυτό το δίκτυο, το scouting, ας το πούμε έτσι? Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ευτυχώς δεν το κάνω εγώ. Δηλαδή, ευτυχώς έχουμε τους επενδυτές μας, τα funds, τα οποία μας λένε συνέχεια να κοιτάμε τέτοιες ιδέες, να τις αξιολογούμε και έτσι μας βοηθάνε και εμάς να ανοίγουμε τα μάτια μας σε κάτι τέτοιο. Οπότε έχουμε λιγότερες εταιρείες να κοιτάξουμε. Προφανώς πρέπει να κοιτάς και συνέχεια. Και έχει να κάνει και με την έρευνα την οποία πρέπει να παρακολουθείς, αλλά η αξιολόγηση δεν γίνεται από εμάς κατ' εξοχή. Βοηθάει ότι είμαστε στην Ελλάδα? Ελλάδα-Κύπρος, ναυτιλία? Όχι. Όχι. Πρακτικά όχι. Δεν βοηθάει. Είναι βασική ερώτηση αυτή που κάνω, γιατί περιμένει κανείς να πει βεβαίως και βοηθάει. Η πραγματικότητα δεν βοηθάει. Βοηθάει, αν είναι πράγμα ένα κομμάτι που μπορεί να βοηθήσει, είναι ότι γίνονται πολύ πιο εύκολα οι εφαρμογές. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει και τίποτα να ζηλέψει κάποιος που θέλει να κάνει εφαρμογή στη Νορβηγία ή στη Δανία. Έτσι κι αλλιώς οι περισσότερα λιμάνια πλέον είναι εκτός του δικού μας χώρου. Μάλιστα. Και αυτό μου κάνει πραγματικά εντύπωση. Το γεγονός ότι είμαστε στην Ελλάδα, στην Κύπρο, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Είμαστε πίσω συγκριτικά με άλλες χώρες σε όλα αυτά τα συστήματα και ειδικότερα στο κομμάτι της βιοτεχνολογίας, η Ελλάδα και η Κύπρος? Όλες οι εφαρμογές που έχουν να κάνουν με άμεση εφαρμογή, είμαστε λίγο πιο αργοί γιατί λείπουν οι πρώτες ύλες και το expertise σε πολλά πράγματα. Βλέπετε και σε πολύ μεγάλα project, ακόμα και κυβερνητικά, ειδικά στην Ελλάδα που έχει πολύ μεγαλύτερα project από αυτά που κάνουμε στην Κύπρο, πρέπει, να δώσω για παράδειγμα το ελληνικό,
υπάρχουν κάποιες προκλήσεις οι οποίες πρέπει συνέχεια να αντιμετωπίζουν, οι οποίες δεν υπάρχουν σε αντίστοιχα project στο Ντουμπάι. Αυτές τις προκλήσεις φανταστείτε σε πιο μικρές εταιρείες όπως τις δικές μας, οι οποίες πρέπει να μεγαλώσουν κιόλας και αντιμετωπίζουν και τέτοια θέματα. Ακριβά shipping, να έρθουν τα πράγματα, λιγότερο expertise από τον κόσμο, λιγότερη τεχνογνωσία που μπορεί να χρειάζεται, οπότε προκλήσεις. Είναι δεκτική τώρα, για να επιστρέψουμε στο σύστημα όλο αυτό, είναι δεκτικοί οι πλειοκτήτες στην χρήση του, στην αγορά του, του συστήματος αυτού? Οι πλειοκτήτες όταν ακούσουν ότι μπορούν να γλιτώσουν κόστος και όταν μπορούν να γλιτώσουν τις εκπομπές του άνθρακα, θα είναι όπως σωστοί επιχειρηματίες, θα είναι και δεκτικοί. Και άρα αυτό είναι το μυστικό ουσιαστικά σωστά πίσω από αυτό. Δεν έχει καμία σημασία, φαντάζομαι, το όλο αυτό το σύστημα με το πλοίο, με τα χαρακτηριστικά του πλοίου, δηλαδή την ηλικία του πλοίου, τέτοια πράγματα, ή έχει? Έχει σχέση με την κατασκευή του πλοίου και το πώς έχουν εγκατασταθεί τα προηγούμενα συστήματα και ουσιαστικά μπαίνει σαν alternative. Α, μπορεί να μην είναι συμβατό με ένα πλοίο, δηλαδή το σύστημα αυτό? Όχι, συμβατό με το πλοίο δεν είναι, πολύ δύσκολο να μην είναι. Απλά μπορεί το σύστημα το οποίο έχει ήδη εγκατασταθεί να μην μπορεί να λειτουργήσει παράλληλα. Πρέπει να αξιολογήσει. Εσείς έρχεστε τώρα αναγκαστικά σε επαφή με ανθρώπους της ναυτιλίας. Mm-hmm. Με ανθρώπους της ναυτιλίας, των πλοίων, των μεταφορών. Τι σας λένε, τι παίρνετε από αυτά που τους ενδιαφέρουν, από τις προκλήσεις τις οποίες φοβούνται? Τι μηνύματα παίρνετε? Θα επαναλάβω. Κόστος, εκπομπές άνθρακα. Αυτά τους ενδιαφέρουν. Το κόστος τους ενδιέφερε πάντα. Ναι. Το κόστος και το κέρδος. Ένα έτσι. Οι εκπομπές άνθρακα είναι κάτι που από τη μία τους επιβάλλεται. Δεν νομίζω ότι τους ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει. Καλά, εντάξει, υπάρχουν. Καλά, μπορεί να τους ενδιαφέρει γιατί δεν πρέπει, ναι, σωστά. Σωστά το λες. Γιατί τους ενδιαφέρει, γιατί δεν είναι μόνο κάτι το οποίο αφορά τους ίδιους, αφορά συνολικά τον πλανήτη. Αλλά επιβάλλεται. Πέρα από τα δικά σας τα συστήματα. Τι άλλα συστήματα υπάρχουν που να είναι κατευθείαν να τα χρησιμοποιούν οι πλειοκτήτες? Και πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να μπείτε σε κάποιο από αυτά τα άλλα συστήματα? Δηλαδή υπάρχει κάποιο σύστημα που να λέγατε ναι, είμαστε κοντά στο να κάναμε, θέλαμε να ασχοληθούμε με αυτό? Αυτή τη στιγμή, επειδή είναι ένα πολύ δύσκολο μηχανικό πρόβλημα αυτό που πήραμε στους ώμους μας να λύσουμε, μας ενδιαφέρει να αποδείξουμε, να το τελειοποιήσουμε και να γίνουμε ένας έμπιστος συνεργάτης με όλους αυτούς. Που καταλαβαίνεις πόσο δύσκολο είναι να το κάνεις. Φυσικά. Φυσικά, όπως το επιτυχάνουμε, γιατί όπως είπαμε, σαν κατασκευαστές, βάζουμε τις βελτιστές λύσεις στην πορεία, εμείς θέλουμε να γίνουμε κοντά τους ένα sustainability partner και να δώσουμε διάφορες λύσεις οι οποίες θα μειώσουν, αποτυπώνω, το άνθρακα σε πολλά άλλα σημεία. Και όπως και τις λύσεις που αναφέραμε την προηγούμενη φορά για τον αέρα, συνδέονται πάρα πολύ καλά, γιατί μειώνοντας τις εκπομπές του άνθρακα και καταγράφοντας τη μείωση, μπορείς να δείξεις και τα αποτελέσματά σου. Μάλιστα. Κύριε Λοΐζο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Σας ευχόμαστε πραγματικά τα καλύτερα και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Είστε καλά. Μάλιστα.